Σοκαρισμένοι από το γεγονός, δηλώνουν και οι γείτονες, οι οποίοι τονίζουν πως ο φόβος κυριαρχεί πλέον μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων, ενώ καταθέτουν παρόμοιες εμπειρίες που έζησαν πρόσφατα, επισημένοντας την αύξηση της εγκληματικότητας και στη δική μας περιοχή. Χθες το βράδυ και όλη νύχτα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Όλη νύχτα όρθια ήμουνα. Άκουγα κρότο, νόμιζα έρχονται μέχρι το πρωί. Μέχρι τις 7 η ώρα δεν κοιμήθηκα. Από το φόβο. Και, για πείτε μας τι ακριβώς πάθατε εσείς, πριν από πόσο καιρό? 20 μέρες. Έχει 20 μέρες. Ήμουνα στην κουζίνα κάτω. Και ήθελα να ανεβώ στο αμπάν στο σπίτι. Εν τω μεταξύ ένας κύριος νεαρός πέρασε και με λέει: Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα, τι κάνετε, καλά. Ο γιος σας λέει. Έγινε μια παρεγγυλία, λέει, και είπε να σας φέρουμε. Λέγω, ο Ιάκωβος, την έπαθα μέσα ο Ιάκωβος, μόλις είπα το όνομα, ο Ιάκωβος είναι ο Ιάκωβος. Λέω, φέρτε το, να το πάμε μέσα, νομίζω κάτι είναι. Εν τω μεταξύ από εκεί, είδα ένα μικρό, πώς το λένε, πάλτο, πώς το λένε. Λάπτοπ, ένα μικρό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένα μικρό, ναι. Έλα, λέγω, μέσα, λέω, αυτό το άνοιξε, λέει. Εδώ λέει τώρα το βλέπεις, είναι ωραίο αυτό το τέλος. Λέγω δεν έχω ιδέα καλά. Ύστερα το λέω εγώ, λέω τώρα από αυτά δεν έχω ιδέα, λέω θα με δώσεις 250 ευρώ. Κυρία Ειρήνη, λέω δεν έχω λεφτά εγώ, πώς θα σωθώ. Παίρνει τάχα τον γιο μου, λέει Ιάκωβη, η μαμά σου δεν έχει λεφτά, λέει, και λέει πες να τα δώσω, θα τα δώσω. Λέω, δώσε το τηλέφωνο, δεν μου το δίνει. Δώσε το, λέω, σε παρακαλώ, δώσε το. Και μόλις λέω το πήρα, ένας άλλος εκεί μουρμούριζε και από εκεί λέω, τι κάνετε, και ούτε πρόλαβα, ναι νούμερο να πάρουν, τίποτε, έφυγε. Έγινε φτερά, πήρε, πήγε αλλού τα κατάφερε. Πήρε 600 ευρώ, ποιος ήταν. Εδώ στη γειτονιά σας πάλι. Όχι, είναι στο στενούμο, στο σούπερ μάρκετ εκεί. Αυτά ήταν για μένα και την έπαθα, ναι. Γιατί είναι αυτό, εμείς τώρα είμαστε 84 χρονών, για τέτοια είμαστε, να μην κοιμηθούμε, να μην μπορούμε, αλήθεια, να τους πιάσουν, να τους κρεμάσουν. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά στους επίδοξους δράστες. Ζητάτε, φαντάζομαι και εσείς και όλοι, είναι μεγαλύτερη αστυνόμευση. Ναι, να περνάνε από εδώ πέρα, μεγαλύτερη αστυνόμευση ζητάμε, είμαστε μόνοι μας, ηλικιωμένες, άρρωστες. Εγώ έχω και καρκινοπαθής είμαι. Mm. Όλοι και αυτοί και εκείνοι οι άλλοι. Και γιατί δηλαδή να μην μας προστατεύουν πιο πολύ? Mm-hmm. Πιστεύετε ότι τα τελευταία γεγονότα δείχνουν ότι αυξήθηκαν οι επιθέσεις σε ηλικιωμένους? Πάρα πολύ σε ηλικιωμένους. Όπου ακούω αυτό, ακούω, ναι. Σε ηλικιωμένους. Mm. Και έχουμε το φόβο, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Και εδώ στη γειτονιά έγιναν αρκετά. Ναι, αρκετά έγιναν. Ναι. Αρκετά γίνονται. Οι αρκετά κυνηγάνε όλους τους ηλικιωμένους. Δεν πρέπει να ανοίγουμε την πόρτα, αυτό είναι. Αυτό είναι. Τώρα εγώ έχω έναν κήπο και πήγα μια κλειδαριά να κλειδώσω και τον κήπο. Φοβάμαι, λέω, από τα παράθυρα μήπως έρχονται. Και τώρα φοβάμαι. Τι να κάθεξα. Η κόρη μου σήμερα το είπα και λέει, τι κάθεσαι εκεί πέρα, μαμά, έλα, θα σε σκοτώσουμε.